καταρχά αισθάνομαι ντροπή για την πολιτική απάθεια των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ που το παίζουν και οι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί το λέτε αυτό. Ο κ. Πολάκτην από 8 χρόνια κατηγόρησε κάποιου ανθρώπου για τον κερμνό. Του είπε κλέφτε, του είπε απαταιώνε, όχι μόνο αυτό, αλλά του απέλησε και από το κελπνό. Τον κύριο Πουλή, την κυρία Θεοφυλάτου. Την κυρία Πολίζου κλπ. Ναι ένα υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ απέλησε από το ελληνικό δημόσιο κάποιου εργαζόμενου με την κατηγορία ότι ήταν κλέφτε και ότι είχαν κάνει παράνομε προσλήψει προ χάρη του αδόντου Γεωργιάδου. Συμφωνούμε εδώ, είναι γεγονό αυτό που σα λέω. Ε, νομίζω είναι η απόφαση του δικαστηρίου αυτή, δεν είναι. Χθε το δικαστήριο δεν του αθώωσε απλώ. Ξέρετε τι λέει η απόφαση. Ότι δεν υπήρξε καν το αδίκημα. Ε. Δεν υφίσταται αδίκημα. Ναι. Δηλαδή ο κύριο Παύλο Πολάκη έχει απολύσει. Από το ελληνικό δημόσιο, τέσσερι ανθρώπου, το ένα ζευγάρι, του έχει απολύσει για πολιτικού λόγου. Έρχεται η ελληνική δικαιοσύνη, τον φτύνει στα μούτρα και του λέει άνθρωπε με αυτά που λες 8 Καλά, χρόνια δεν φτύνει. Όχι, η, η απόφαση είναι φτύσιμο στα μούτρα του. Για ποιο λόγο? Είναι άλλο να πει το δικαστήριο, αθώθηκαν λόγω παραγραφή, λόγω τυπικού λόγου, γιατί ξέρω εγώ ήταν το πόσο μικρό, να πει διάφορα. Και αν να πει το δικαστήριο ομοφόνο, δεν υπάρχει αδίκημα. Δηλαδή ο άνθρωπο αυτό απέλησε. Αυτό είναι γεγονό, σα λέω. Του απέλησε για πολιτικού λόγου και απεδείχθη ότι όσα έλεγε τα ψέματα. Και δεν έχει βγει από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ένα. ένας. Αυτοί έχουν τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ένα που απαιλεί, και ο πρόεδρο των εργαζομένων έχουν τμήμα συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, έχουν υποτίθεται ανθρώπου που θέλουν να υποστηρίζουν του αδύναμου. Δεν τα όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα για αυτού του αδύναμου εργαζόμενου του Κελπνό που του απέλησε, όπω απεδείχθη καταχρηστικά για προσωπικού λόγου, ο υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πει ένα από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μία συγγνώμη. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι έχασαν τη δουλειά του. Ένα από το ΣΥΡΙΖΑ να πει Συγγνώμη, παιδιά, που χάσατε τη δουλειά σα. Πιστεύαμε κι εμεί ότι αυτά που έχετε έχουν κάποια, κάποια αξία. Έχετε ακούσει ένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, νομίζω ότι δεν έχει γίνει κάποια δήλωση, αλλά ούτω ή άλλω το ΣΥΡΙΖΑ όλη την γιατί ημέρα ασχολείται με άλλα πράγματα. Γιατί είναι υποκριτέ, γιατί δεν του ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν του ενδιαφέρει η δικαιοσύνη, δεν του ενδιαφέρει, τώρα, δεν η ανθρωπιά. Όλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, το να απολυθεί ένα ζευγάρι και να μείνουν στον δρόμο για να πεθάνουν από την πείνα. Είναι ζήτημα ανθρωπιά, κύριε Κοντρότσε. Λοιπόν, έχει πει ένα σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ρε παιδιά, αφήστε το Γεωργιάδη. Συγγνώμη από του εργαζόμενου. Το έχετε ακούσει. Είπαμε, όχι. είπαμε. Λόγο. Όχι, δεν γιατί το ακούσαμε. Θα δούμε όμω. Πολλάκιδε είναι όλοι. Πολλάκιδε είναι όλοι. Πολλάκιδε. Και γι' αυτό πολλάκιδε να του το πάνω χέρι. Όπως την ερώτηση μου κάνατε. Δηλαδή, εγώ πραγματικά σκέφτομαι αν στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ανάποδη η απόφαση. Στεκόμουν να στέσουμε εγώ. Όχι. Ξέρετε γιατί. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα αρχών. Αν με φάνω με με τζουράξει, μου λέει εδώ ο Γεωργιάδη. Παρέσαι σε όλο το κόμμα και έλεγε όλα αυτά και αυτοί καταδικάστηκαν να είναι ένοχοι. Αυτό θα γινόταν στην Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι λοιπόν το σχόλιο για, για να την επιστροφή την του Παύλου Πολάκη. Δεν του νοιάζουν οι άνθρωποι. Δεν τους νοιάζει ότι ποδοπάτησε ανθρώπου. Δεν τους νοιάζει αυτό. Τους νοιάζουν τα προσωπικά τους, ποιος θα πάρει ποια έδρα. Είναι, είναι πολύ βαριά κατηγορία ε, συνολικά, συνολικά για ένα κόμμα. Είδατε. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι και στη Εγώ Νέα, νέα θα Δημοκρατία σας πω και θα, Εγώ θα σας πω και για πολλά θα άλλα πράγματα που αφορούσαν ανθρώπους. Εγώ έχω κάνει απόλυση πέντε ε. χρόνια υπουργό. Δεν Επαρβολή μιλώ για εσάς. Λέω, εσείς κατηγορείτε συλλήβδιν ένα κόμμα. Ακούστε ένα τώρα, κόμμα ακούστε τώρα, ακούστε τώρα. και μάλιστα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Για να ξέρετε και ποια Πάμε εξέλιξη. για το άλλο τώρα για να, να το κλείσουμε αυτό. αυτό. Να ξέρετε ποια είναι η εξέλιξη. Άμεσα θα καλέσω τον Νεοδή να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση του εργατικού δικαστηρίου που ζητάει την άμεση επαναπρόσληψή του και την αποζημίωσή του με όλη την καταβολή τη μισθοδοσία του από το 2018 εντόκο. Αυτά συνολικά για του άνθρωπου είναι πάνω από εκατομμύριο. Αυτό το εκατομμύριο που θα πρέπει να πληρώσει τώρα ο Έλληνας φορολογούμενος ναι. τα καπρίτσια του Παύλου Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ αυτομάτως ο ΕΟΔΙ θα κάνει αγωγή για να τα πάρει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εποχής Παύλου Πολάκη που κατ' εντολήν Παύλου Πολάκη απέλησαν αυτούς τους ανθρώπους και θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι που απέλησαν, απέλησαν εργαζόμενους για να κάνουν το χατήρι του Πολάκη, θα πάνε στο δικαστήριο και θα πληρώσουν από την περιουσία τους αυτό το ένα εκατομμύριο. Γιατί πρέπει κάποτε κύριε Κοτρότσε στην Ελλάδα να καταλάβουν όσο ασκούν διοίκηση, αυτό αφορά και τον εαυτό μου, αυτό που έλεγε ο αρχαίος ποιητή Αγάθων. Μάλιστα. Τον άρχοντα τριών δημιουργών. Δεν θα πούμε για τη υγεία σα. Πάρτε μια τελεία σε αυτό. Κατά νόμον άρχη και ούκα ή άρχη. Λοιπόν, αυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ θα πληρώσουν από την περιουσία τους αυτό το ένα εκατομμύριο και αν τους έβαλε ο Πολάκης, ας πάνε στο δικαστήριο να πούν, μας έβαλε ο Πολάκης για τα πάνω από το Πολάκη.